Θεσμός πλέον η Κρήτη για την αποκατάσταση κοσμοναυτών παγκοσμίως μετά από δύσκολες διαστημικές αποστολές. Ο Ρώσος κοσμοναύτης Άντονις Κάπλεροφ βρέθηκε στη χώρα μας για την αποκατάστασή του μετά την τρίτη διαστημική του πτήση. Σε συνάντηση που είχε με την Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, μεταξύ άλλων, της πρότεινε να γίνει πράξη στην Κρήτη ένα μικρό πάρκο όπου οι κοσμοναύτες από όλο τον κόσμο να φυτεύουν από ένα ελαιόδεντρο που είναι το σύμβολο της ειρήνης και της αυθονίας. Μόλις τώρα συναντηθήκαμε με την Υπουργό Τουρισμού της Ελλάδας, συζητήσαμε πολύ ωραία και παραγωγικά και ολοκληρώνοντας τη συνάντηση συμφωνήσαμε στην Κρήτη, όπου κατασκευάστηκε μνημείο για τον Γιούρι Γκαγκάριν πριν 2 χρόνια, να δημιουργήσουμε εκεί μια αλέα, ένα μικρό πάρκο, όπου οι κοσμοναύτες και οι αστροναύτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα είτε για αποκατάσταση είτε με τις οικογένειές τους για διακοπές, να φυτεύουν από ένα δέντρο. Όχι ένα απλό δέντρο, αλλά ειδικά ένα ελαιόδεντρο, που είναι το σύμβολο της ειρήνης και της αυθονίας. Ταυτόχρονα εξέφρασε τα βαθιά του συλληπιτήρια αλλά και τη συμπαράστασή του στον ελληνικό λαό για την πύρινη τραγωδία στην Αττική. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε όλο τον ελληνικό λαό για αυτήν την τρομακτική τραγωδία που συνέβη από την πυρκαγιά σε μικρή απόσταση από την Αθήνα. Ο Άντονις Κάπλεροφ είναι κοσμοναύτης της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας και διοικητής της 55ης Αποστολής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με 3 διαστημικές αποστολές.